Αστυνομική προστασία ζητά η οικογένεια του 69χρονου επιχειρηματία που δέχτηκε επίθεση με λωστό έξω από την επιχείρησή του και καταγγέλει κύκλωμα τοκογλύφων όπως και εκβιασμό με πρωταγωνιστές το 49χρονο Μπράβο και την 31χρονη δικηγόρο που απολογήθηκαν στην ανακρίτρια σήμερα. Σε συμπληρωματική κατάθεση που κλήθηκαν να δώσουν το πρωί ο 69χρονος επιχειρηματίας και ο 40χρονος γιος του, αφού νωρίτερα κατέθεσαν δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας για τους δύο συλληφθέντες, εξέφρασαν φόβους για τη ζωή τη δική τους αλλά και ολόκληρης της οικογένειας. Είναι πολύ επικίνδυνος. Δεν ξέρω μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Όπως είχε αναφέρει ο 69χρονος επιχειρηματίας στην πρώτη του κατάθεση στην ασφάλεια, ο 49χρονος έχει απειλήσει ότι θα βλάψει ακόμη και τον εγγονό του, λέγοντάς τους ότι ξέρει ακόμη και πότε σχολάει το βράδυ από τα μαθήματα γερμανικών που κάνει. Η θέση του είναι αρνητική απέναντι στην κατηγορία. Δεν υπάρχει κανένα αντικειμενικό έβριμα, δεν υπάρχει μια τρίτη άποψη, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Ο επιχειρηματίας διατηρεί στο κάδρο του εκβιασμού και την νεαρή δικηγόρο, καταγγέλλοντας ότι ουσιαστικά δρούσαν από κοινού με τον σύντροφο και συγκατηγορούμενό της. Μάθαινε τα πάντα και το εργοστάσιο από τον γιο μου και τα μετέφερε. Μαζί τον εκβίαζαν. Ο 49χρονος, ο οποίος προφυλακίστηκε, κατηγορείται για απόπειρα εκβίασης με τη χρήση απειλής, για επικείμενο κίνδυνο ζωής κατ' εξακολούθηση, απειλή κατά συρροή και απλή σωματική βλάβη κατά συρροή. Μια δικογραφία που δημιουργήθηκε από την αρχή μέχρι το τέλος από τις καταθέσεις ενός πατέρα και του γιού του, οι οποίοι έχουν μια επιχείρηση. Άρα λοιπόν έχουμε και λέμε ιδιωτικά συμφέροντα τα οποία προσπαθούν να βρουν να χρησιμοποιήσουν τον κρατικό μηχανισμό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η 31χρονη δικηγόρος κατηγορείται για άμεση συνέργεια σε απόπειρα εκβίασης και για απιστία δικηγόρου κατόπιν συνεννόησης με αυτούς που έχουν αντίθετα συμφέροντα. Ο δικηγορικός σύλλογος παρακολουθεί το θέμα και θα πράξει ό,τι ορίζεται και στον χρόνο που ορίζεται από τον κώδικα περί δικηγόρων. Αυτό που δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό είναι αν ο 69χρονος επιχειρηματίας και ο 40χρονος γιος έχουν δώσει στοιχεία στην ασφάλεια και τη δίωξη οργανωμένου εγκλήματος για το ποιοι ήταν εκείνοι που τους δάνεισαν το αρχικό ποσό των 350.000 ευρώ και συνέχισαν να τους εκβιάζουν παρά το γεγονός ότι εισέπραξαν 1.800.000 ευρώ, σύμφωνα πάντα με όσα καταγγέλουν.